Εσωτερικών και πρώην Υπουργό. Κύριε Βορύδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω να σας ρωτήσω. Άκουσα χθες τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτσι, να λέει ότι η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική και είναι μία και είναι ελληνική, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες Μακεδονίες όπως η Βουλγαρική κτλ. Είναι μία άποψη ή είναι μία άποψη με την οποία διαφωνείτε? Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα καθαρά. Ναι, ναι. Βέβαια. Μακεδονικό έθνος δεν υφίσταται. Και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί αυτό είναι το μείζον. Τώρα, ποια είναι τα γεωγραφικά όρια της αρχαίας Μακεδονίας, αυτά είναι γνωστά. Προφανώς τα γεωγραφικά όρια της αρχαίας Μακεδονίας είναι ευρύτερα από τα γεωγραφικά όρια της Μακεδονίας ως περιοχή την οποία συζητάμε σήμερα στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν είναι το μείζον. Το που είναι το μείζον είναι η έννοια της μακεδονικής εθνότητας. Λοιπόν, μακεδονικό έθνος δεν υφίσταται. Και η Μακεδονία είναι ελληνική. Άρα λοιπόν, έχοντας πει αυτές τις δύο φράσεις, έχουμε κλείσει τη συζήτηση. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση την οποία μπορεί να την διεξάγει κανένας, να έχει τα ιστορικά επιχειρήματα, έχουν εκτεθεί, νομίζω είναι σαφή από ελληνική πλευρά. Όλα είναι πεντακάθαρα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πολλή κουβέντα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πού υπάρχει λοιπόν κουβέντα? Για να δούμε τι κάνουμε τώρα, γιατί αυτό είναι που συζητάμε. Υπάρχει ένα κράτος, αυτό το κράτος με πρωτεύουσα τα Σκόπια, και αυτό το κράτος πρέπει να ενταχθεί σε μια σειρά από θεσμούς που είναι η ευρωατλαντική θεσμή. Το θέλει το ίδιο και εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε αυτό. Προκειμένου να λυθεί το ζήτημα αυτό, γιατί αυτό είναι το ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα αυτό, το κράτος αυτό πρέπει να σέβεται τις αρχές της καλής γειτονίας. Και σημαίνει ότι πρέπει να μην έχει οποιαδήποτε έννοια ή υπόνοια αλυτρωτισμού, διεκδικήσεων και προσβολής των εθνικών ευαισθησιών και της ιστορικής πραγματικότητας. Να το δούμε αυτό λίγο πρακτικά. Τι σημαίνει, διότι στο Σύνταγμά τους έχουν λοιπόν ενσωματώσει, μου λένε, την ενδιάμεση συμφωνία. Ναι, ναι, ναι. Για να τα πάμε λοιπόν λίγο τα πράγματα παρακάτω. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχει σημασία να καταλάβουμε τώρα είναι σε ποια βάση διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση. Διότι η ελληνική κυβέρνηση, όπως ξέρετε, αυτή δεν είναι μονοκομματική. Δηλαδή δεν είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, τελεία. Η ελληνική κυβέρνηση έχει την νομιμοποίησή της από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σωστά. Είναι κοινοβουλευτικό το πολίτευμα στην Ελλάδα. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν δίνει στήριξη στη θέση με την οποία διαπραγματεύεται ο κύριος Κοτζιάς. Δεν δίνει στήριξη. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σήμερα είδα tweet του κυρίου Καμένου, το οποίο αναφέρεται στην ονομασία Βαρτάρσκα. Πολύ ωραία. Με βάση αυτή την καταγραμμή διαπραγματεύεται ο κύριος Κοτζιάς? Όχι. Με ποια λοιπόν νομιμοποίηση διαπραγματεύεται σήμερα ο κύριος Κοτζιάς? Να σας πω. Αυτό λοιπόν είναι κεντρικό και βασικό. Μισό λεπτό. Με την γραμμή του Βουκουρεστίου, την οποία, όπως ο κύριος Τσίπρας έχει πει κατ' επανάληψη, είναι και δική σας γραμμή, διότι είναι απόφαση του Κώστα Καραμαλή, ενώ επί ημερών του έγινε χαράχτηκε αυτή η γραμμή. Εγώ δεν την έχω ακούσει, κύριε Ιωάννη. Έχω ακούσει από πλευράς του Υπουργείου, δηλαδή Βουκουρέστη και γραμμή Βουκουρεστίου. Έχω ακούσει την εξής θέση. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφική. Σύνθετη ονομασία, ούτε καν με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες. Αυτή είναι η γραμμή με την οποία, από ό,τι έχω καταλάβει, διαπραγματεύεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Η θέση του Βουκουρεστίου ήταν μια πολύ πιο σύνθετη θέση. Και η οποία ήταν, βεβαίως, να το τονίσω αυτό, προϊόν μια διαπραγμάτευση και μια πρόταση για να καταλήξουμε. Στην οποία δεν καταλήξαμε, γιατί ήταν πέριξαν τα σκόπια. Όμως έρχομαι στο σήμερα. Συνεπώς δεν ισχύει ούτε καν αυτή η γραμμή του Βουκουρεστίου, κύριε Βορύδη, από τη στιγμή που δεν κατέληξε. Με συγχωρείτε, ναι, γιατί ο καθένας τώρα εδώ νομίζω ότι παίζει ένα παιχνίδι το οποίο εμένα δεν μου αρέσει. Εγώ δεν θέλω να παίζω με τα εθνικά θέματα. Δεν θέλω να παίζουν τα εθνικά θέματα. Ούτε μικροπολιτικά παιχνίδια, ούτε ποιο διαφωνεί, ούτε ποιο συμφωνεί. Θεωρώ ότι πρέπει να στεκόμαστε όλοι σε ένα συγκεκριμένο ύψος αυτή τη συζήτηση. Και το ύψος λοιπόν, τι επιβάλλει η Ελλάδα, συμφωνούμε σε αυτό, να προσέλθει σε αυτή τη διαπραγμάτευση με μια εθνική θέση που να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερα αποδεκτή από τον ελληνικό λαό. Σωστά. Βοηθάει αυτό? Βοηθάει. Ερώτηση λοιπόν. Ποια είναι αυτή η θέση?
Η κυβέρνηση την έχει διαμορφώσει, γιατί η κυβέρνηση δεν πραγματεύεται. Δεν είμαι εγώ εκεί. Και αν ούτε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Κοτζιάς. Ο κ. Τσίπρας θα καθίσει στο ΝΑΤΟ. Δεν καθίσω εγώ. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση την έχει αυτή τη θέση. Και πώς την έχει αυτή τη θέση η κυβέρνηση, εάν, ξαναλέω, η κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην οποία στηρίζεται δεν συμφωνεί. Αν τώρα κοροϊδευόμαστε. Πρώτο θέμα αυτό. Κύριε Βορύδη, να συμφωνήσουμε ότι η γραμμή και αυτή είναι η εθνική θέση που υπάρχει και στο, ανερτημένη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι η γραμμή του Βουκουρεστίου. Αυτή δεν είναι ανερτημένη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ωραία, δεν ξέρω. Αυτή είναι η θέση. Την έχει σήμερα η κυβέρνηση. Μα προφανώς την έχει. Εγώ δεν την ακούω. Δεν την ακούω καν αυτή. Καν αυτή δεν ακούω. Προσέξτε τώρα. Δεύτερο λοιπόν. Πάω στο δεύτερο. Θέλει η κυβέρνηση τη διεύρυνση τη συνενέσεως των πολιτικών δυνάμεων ή όχι. Προκειμένου να διαμορφώνεται εθνική θέση. Γιατί θέλει, πρέπει να τους καλέσει και να τους ενημερώσει σε ποια βάση διαπραγματεύεται. Έχει γίνει αυτό. Επειδή μιλάτε για το Βουκουρέστι, όταν γινόταν η διαπραγμάτευση τότε, υπήρχε συνεχής ενημέρωση και ανοιχτή γραμμή με όλα τα κόμματα. Σε όλες τις βάσεις διαπραγμάτευσης. Έχει γίνει αυτό. Όχι. Τρίτο ζήτημα. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται η άλλη πλευρά να βάζει στο τραπέζι θέματα. Διαβάσα δηλώσεις του κυρίου Δημητρόφ. Ποιος λέει, κοιτάξτε, εάν θέλετε να βάλετε εσείς περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούμε και τον όρο Μακεδονία, αλλά και την χρήση, ας το πω, άλλων συμβόλων της μακεδονικής εθνότητος, βλέπε ονομασία Μεγαλέξανδρος, βλέπε σύμβολα, βλέπε τέτοια πράγματα, τότε πρέπει να δεχτείτε και εσείς αντίστοιχους περιορισμούς. Με συγχωρείτε, αυτά είναι βάση συζήτησης. Άρα λοιπόν, εδώ συζητάμε τώρα για το αν είναι μια δημοκρατία έτσι ή μια δημοκρατία αλλιώς και δεν συζητάμε αυτά τα οποία παράγουν πραγματικά διαπραγμάτευση. Τι διαπραγμάτευση δεν παράγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί δυστυχώς δεν την κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την κάνει μια κυβέρνηση που ο μισός της, τα μισά της στελέχη, δεν τους νοιάζει αν σε τελευταία ανάλυση μείνει και το συνταγματικό όνομα έτσι όπως είναι. Ο κ. Αγαλώτος είπε ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό. Το έχει πει στο παρελθόν. Ο κ. Γαβρόβλο έχει πει ότι δεν με ενδιαφέρει. Κύριε Βορύδη. Αυτό είναι η δημοκρατία της Μακεδονίας. Ναι, αλλά αυτή η κυβέρνηση, διαπραγματεύεται αυτό το ζήτημα. Κύριε Βορύδη, θα ήθελα αν μπορείτε για ένα λεπτό μόνο να μας περιμένετε, γιατί έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα που δεν μπορούμε να παρακάμψουμε. Και θα ήθελα, άκουσα χθες, κύριε Βορύδη, τον κύριο Νίμιτς να λέει ότι ναι, μεν θα προσπαθήσω να προτείνω κάτι, τέλος πάντων, που να είναι κάτι καινούριο με βάση τα νέα δεδομένα, αλλά σίγουρα θα υπάρχει μέσα η λέξη Μακεδονία. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό ενοχλεί, με δεδομένο ότι όλες τις φορές που έχουν γίνει προσπάθειες για σύνθετη ονομασία, πάντοτε υπήρχε μέσα η λέξη Μακεδονία. Με ρωτάτε, με ενοχλεί εμένα προσωπικά. Ναι. Ναι, προσωπικά με ενοχλεί, αλλά να πούμε τώρα το επόμενο. Ναι, βεβαίως. Το επόμενο εδώ και το σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι το κρίσιμο ζήτημα της εθνότητας. Αυτό είναι το μείζον, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Υπάρχει και αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως μακεδονικό έθνος. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί από εκεί γίνεται ο αλυτρωτισμός. Από εκεί γεννιέται το πρόβλημα με το Σύνταγμα. Από εκεί γεννιέται εκείνη η ρήτρα που έχουν βάλει μέσα ότι έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τις ομοεθνήσεις όπως από όπου αυτοί βρίσκονται. Τώρα τι θα κάνω, θα αναγνωρίσω δικαίωμα προστασίας των Σκοπίων, παραδείγματος χάρη, στο να προστατεύουν τους Μακεδονές. Ποιους Μακεδονές δεν προστατεύουν τις Ελληνικές. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση. Και κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι και η σύνθετη συζήτηση. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο έχει να διαπραγματευτεί η Ελλάδα. Στην τώρα, πραγματικότητα, λοιπόν, εσείς περιμένετε κάτι σήμερα από αυτή την πρώτη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, κύριε Βορύδη? Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο περιμένω είναι αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι αυτονόητο και περιμένω από κάθε ελληνική κυβέρνηση. Να προστατεύσει τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό περιμένω. Και οποιαδήποτε λύση, γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα σε τελευταία ανάλυση με τα Σκόπια και με την ευρωπαϊκή τη προοπτική και με την νατοϊκή τη προοπτική. Δεν υπάρχει μια δομική αντίρρηση αυτό. Αλλά πρέπει να λύσουμε το ζήτημα αυτό το πράγματο. Πρέπει να λυθεί αυτό. Πάντως, τα Σκόπια πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Ναι, κύριε Βορύδη. Δηλαδή, εδώ κάνουμε μια εσωτερική συζήτηση, η οποία είναι λίγο περίεργη. Το ζήτημα, βρίσκεται στα Σκόπια. Τα Σκόπια τι είναι αυτό που θέλει.
Τα Σκόπια είναι αυτό που θέλουν. Γιατί αν τα Σκόπια έχουν και σου λένε ότι ξέρετε, εγώ είμαι μακεδονικό έθνο και έχω να πω με κάτι Μακεδόνε οι οποίοι είναι από εδώ από κάτω και σε τελευταία λίστα για να του προστατεύω και γύρω και δικαιώματα, γιατί ξέρετε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Εγώ έχω την πατρότητα τη λέξη Μακεδονία και δεν έχει ολοκληρωθεί εθνικά η Μακεδονία. Αντιλαμβάνεστε τι είναι δυνατόν να κάνουμε συζήτηση σε αυτή τη βάση. Γιατί από εκεί ξεκινάει όλο αυτό το θέμα. Μας φαινόμαστε και λίγο ιδιότροποι, ας πούμε, στο εξωτερικό. Και σου λέει, παιδιά, εντάξει, δεν είναι το ζήτημά σας, ας πούμε, κάνετε μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Δεν είναι ακαδημαϊκή ένα συζήτηση. Δημοψήφισμα, κύριε Βορύδη, θα ήταν σε αυτή την περίπτωση και αν υπάρχει τέλος πάντων μια πρόταση. Κοιτάξτε, εγώ τώρα θα διευκολυνθεί. Να πάω. Συνέχεια, όλοι θέλω να πάμε στο τέλος. Ενώ κατά τη γνώμη μου δεν βρισκόμαστε ούτε καν στην αρχή. Ας πάμε στα συλλαλητήρια που είναι την Κυριακή, για παράδειγμα. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει, όχι πρέπει, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι καλό να παρευρεθούν ή είναι καλό να αφήσουν τον κόσμο ουσιαστικά να διαδηλώσει? Γιατί υπόθηκαν πολλά σε μια σύσκεψη που έγινε στη Νέα Δημοκρατία. Τα συλλαλητήρια είναι έκφραση του λαού. Είναι έκφραση των στελεχών. Αυτό από εκεί πέρα όμως, άμα κάποιος στέλεχος θέλει να πάει, θα του πει ότι θα πάει, ή να μην πάει. Θα πάει. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι γίνονται τα συλλαλητήρια, ότι δίνεται ο εθνικός τόνος, ότι ο λαός μιλάει για το ζήτημα αυτό, ότι καταθέτει τις δικές του ευαισθησίες, οι οποίες προφανώς πρέπει να ληφθούν υπόψη. Κύριε Βορύδη, είναι σημαντικό δηλαδή σε αυτή τη συζήτηση το ότι παρεμβαίνει ο λαϊκός παράγοντας. Είναι πολύ θετικό. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τον κύριο Νίμπης. Και θα ήθελα να πάω σε ένα άλλο θέμα. Είδαμε τον ΣΥΡΙΖΑ να αυξάνει κατά έναν τους βουλευτές του. Ναι, σωστά. Με την κυρία Μεγαλοοικονόμου. Βέβαια. Ναι. Και αλήθεια είναι αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά αυτή η επιχείρηση διεύρυνσης της κοινοβουλευτικής, της κυβερνητικής πλειοψηφίας μπορεί να πετύχει, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα και πολλοί άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να επιχειρεί μία διεύρυνση τουλάχιστον στην κυβερνητική του πλειοψηφία. Και το ερώτημα είναι... Τι να του ευχηθούμε, να το ευχηθούμε και αυτοδύναμος, μήπως και απαλλαγή από τον καμένο. Δεν ξέρω αν τα καταφέρει να φτάσει στους 151. Σημασία έχει ότι όταν ψηφίζει μνημόνια δεν χάνει βουλευτές. Τουναντίον όλο και κάτι παίρνει. Επειδή τώρα τα ακούω αυτά από χθες αναλύσεις, αυτά με συγχωρείτε τώρα. Αυτό είναι πραγματικότητα, δεν είναι ανάλυση. Πρέπει να έχετε μια ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα αυτά και μια συνεκτική ανάλυση στα ζητήματα αυτά. Ακούστε κάτι. Ο Σαμαράς έχασε κανέναν την εποχή που ψήφισε μνημόνιο? Όχι, κανέναν. Γιατί? Διότι η κρίση είχε δημιουργηθεί πριν. Όπως θυμάστε ασφαλώς. Η κρίση δημιουργήθηκε όταν ψηφίστηκε. Έχασε 20 με τη μία, 22, πώς ήταν. Τότε. Η δεύτερη όμως φάση, αφού έχουν φύγει οι συγκεκριμένοι 20, δεν χάνει κανέναν. Ο Τσίπρας πώς έχασε στην πρώτη του φάση? Κύριε Βορύδη, το ερώτημα δεν είναι αν χάνει βουλευτές. Το ερώτημα είναι αν τελικά αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ότι τον Αύγουστο θα βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι αυτό τι μας δίνει να καταλάβουμε, ότι τελικά ο σχεδιασμός του πετύχει. Και έτσι δεν έχουμε εκλογές, για παράδειγμα, μέσα στο 18, πάμε για τέλη του 19 και ενδεχομένως... Ποιος είναι ο σχεδιασμός του κ. Τσίπρα ακριβώς? Γιατί εγώ έχω ακούσει διάφορους οδικούς χάρτες που μας περιγράφει Τσακαλώτος. Θυμάστε έναν οδικό χάρτη που έλεγε κλείνουμε τη δεύτερη αξιολόγηση, μετά τη δεύτερη αξιολόγηση μπαίνουμε στην ποσοτική χαλάρωση, μετά την ποσοτική χαλάρωση μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουν αρθεί οι κεφαλαιακοί έλεγχοι, μετά την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, θυμάστε αυτά? Ναι, αλλά θυμάμαι και τη Νέα Δημοκρατία να λέει από... Όχι τώρα, για να συνοηθούμε. Σχεδόν από την αρχή της διακυβέρνησης ότι θα πέσει η κυβέρνηση Τσίπρα και ότι έρχονται εκλογές. Αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ, ούτε μισή φορά δεν το έχουμε πει αυτό. Πού τα θυμάστε? Δεν θυμάστε αυτά που γίνονται και θυμάστε διάφορα που δεν γίνονται. Εμείς εκείνο που λέγαμε είναι ότι πρέπει να γίνουν εκλογές, όχι θα γίνουν εκλογές. Από το πρέπει και θέλω να γίνουν εκλογές και είναι σωστό να γίνουν εκλογές μέχρι το θα γίνουν εκλογές, έχει τεράστια απόσταση. Κύριε Βορύδη, επιτρέψτε μου να πω ότι με πολλούς ανθρώπους που μίλαγα στο κόμμα σε διάφορες χρονικές φάσεις εκτιμούσαν ότι ο κύριος Τσίπρας θα πάει σε εκλογές. Δεν αυτό δεν έχει γίνει. Δεν έχω ακούσει ούτε μισή δημόσια τέτοια τοποθέτηση της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν ιδιωτικός μιλάτε με κάποιον που σας λέω τη γνώμη του και ο Μάτους αυτόν τον αναδεικνύω τη γνώμη του. Η Νέα Δημοκρατία συγκροτημένα, αυτό που μου λέτε δεν το έχει. Αντιθέτως έχει πει και λέει ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Αυτό το έχει πει, το λέει από την πρώτη στιγμή, για πολύ σύντομα, βλέποντας αυτό το οποίο έχει γίνει. Και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει εκλογές, ότι θα έπρεπε να έχει εκφραστεί ο κόσμος και θα έπρεπε να έχει, ας το πω, δοθεί η δυνατότητα από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια συντριπτική έκφραση λαϊκή δυσαρμονία σήμερα. Αυτό θα έπρεπε να έχει εκφραστεί και είναι καλό για τον τόπο. Κύριε Βορύδη, η ουσία του θέματος και τη ερώτηση είναι αν αντέχει τελικά
Ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ακόμα. Δύο λεπτά. Συμφωνήσαμε όμως το άλλο. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς μας εξαγγέλει τον οδικό χάρτη, ο οποίος οδικός χάρτης εν συνεχεία δεν εξυπηρετείται. Και μετά αλλάζει ο οδικός χάρτης. Να πω και κάτι ακόμα. Προσέξατε κάτι άλλο, κύριε Ιωάννου. Είχατε ακούσει όλη αυτή τη ρητορική βγαίνουμε από το μνημόνιο. Καθαρή έξοδος. Το έχετε ακούσει. Ναι, βεβαίως. Μα το λένε ακόμα. Ναι, το πότε. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια ωραιότατη, μεγάλη ομιλία. Εκεί μας είπε πολλά και διάφορα. Πώς ευνοούνται οι τρίδεκνοι, πόσο καλό είναι το η ρύθμιση για την απεργία, πώς ενισχύει την αντιπροσωπευτικότητα, να πούμε, στη λήψη της απόφασης. Καθαρή έξοδο δεν μας είπε. Εγκαταλείφθηκε και η καθαρή έξοδο τώρα. Δηλαδή, από όλον τον οδικό χάρτη τον οποίο έχουν εξαγγείλει, που να σας το ξαναπώ, να σας τον θυμίζω. Όχι, μην μου το ξαναπείτε, γιατί έχει πάει 11 η ώρα. Δυστυχώς θα πρέπει να κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε. Ναι, από αυτό λοιπόν δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Τώρα καταλείπεται και η καθαρή έξοδο. Άρα στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι ανά 4 ημέρες λένε κάτι, δεν τους βγαίνει, πάνε στο επόμενο. Εξαγγέλνουν το επόμενο. Γιατί ακριβώς δεν μπορούν να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν κανένα συνεπτικό σχέδιο. Και αυτό, με συγχωρείτε, δεν είναι θεωρία, ούτε άσκηση επιχάρτου. Γιατί αυτό έχει συνέπειες. Έχει συνέπειες γιατί έχουν αφήσει τις εγκληματίες ελεύθερες και σκοτώνουν τον κόσμο με τους νόμους Παρασκευόπουλου και Κοντονή. Έχει συνέπειες γιατί βγαίνει ο Κουτσοφωτίνας. Έχει συνέπειες γιατί τα νοικοκυριά έχουν χάσει το εισόδημά τους. Έχει συνέπειες γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές. Έχει συνέπειες γιατί η φορολογία είναι δυσβάστακτη και δουλεύουμε 9 μήνες για το κράτος και 3 μήνες για τις οικογένειές μας. Άρα έχει συνέπειες. Αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βορύδη, θα έχουμε την ευκαιρία, μόλις περάσει αυτή η ιστορία τώρα με τα Σκόπια, να συζητήσουμε πράγματι μια σειρά από θέματα που πέρασαν και από το πολυνομοσχέδιο και πέρασαν και λίγο έτσι, να το πω, ντούκου, και να τα συζητήσουμε ένα-ένα, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι πέρασε η ώρα, είναι